Ευχαριστούμε τον κύριο Λάμπρου. Θα παρακαλέσω τους δύο εισηγητές να προσέλθουν στο βήμα για να δεχθούμε τυχόν ερωτήσεις από το ακροατήριο. Υπάρχουν καθόλου ερωτήσεις? Κυρία Δήμαρχε. Μία σύντομη ερώτηση. Στις περιοχές που διαχρονικά φαίνεται ότι υπήρχαν σχέδια από πολύ παλιά, πριν το 1955, οι οποίες θα καθορίζονται σαν αυτόνομες περιοχές, θα οι κάτοικοι των περιοχών αυτών, αυτόνομες τουρκοκυπριακές ή ελληνοκυπριακές, οι κάτοικοι των περιοχών, πού θα διέμεναν? Άρα γίνεται κάποια αναφορά? Εννοείται να χρειάζονταν να μετακινηθούν? Όχι, επειδή αναφέρθηκε ότι θα είχαν αυτόνομες περιοχές υπό τουρκοκυπριακή. Είναι... Οι περιοχές που είχαν πλειοψηφία, που ήταν πλειοψηφία οι Τουρκοκύπροι. Αλλά γενικά ένα πρόβλημα που υπήρχε στην Κύπρο διαχρονικά, τουλάχιστον υπήρχε μέχρι το 1974, ήταν ότι δεν υπήρχε το γεωγραφικό υπόβαθρο για λύση είτε ομοσπονδίας είτε διχοτόμησης. Κάτι που επιτεύχθηκε το 1974. Ήταν ένα βασικό πρόβλημα στην Κύπρο. Το ότι, δεν υπήρχε, ότι ήταν στην πλειοψηφία, το πληθυσμός ήταν μειχτός. Δεν υπήρχαν αμυγός τουρκοκυπριακές περιοχές. Και ήταν μια, και μέσα από τα αρχεία και μέσα από τις συζητήσεις των Τούρκων, είναι μια δυναμία που είχαν στην Κύπρο για να προωθήσουν τα σχέδιά τους. Γι' αυτό έγινε και το 1964 με τους θύλακες, αλλά επιτεύχθηκε και μετά το 1974. Ήταν συνεχώς ένας στόχος των Τουρκοκυπρίων. Και εγώ θεωρώ και οι συζητήσεις, ο κύριος Λάμπρου είναι πιο ειδικός να απαντήσει. Και οι συζητήσεις το 1968-1974 με τις τοπικές, με τις αρμοδιότητες που θα είχαν, ήταν μια βάση, έναν υπόβαθρο, θεωρώ, για τον επόμενο στόχο. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση, αυτή είναι η δική μου εντύπωση. Ναι. Ναι. Κύριε Λουράκου. Προς τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, πραγματικά εγώ εκπλήττομαι όταν άκουσα από εσάς αυτή την ενημέρωση που εκάνετε, η οποία είναι πραγματικά πολύ σωστή, πολύ πετυχημένη. Αναφερθήκατε σε πραγματικά στοιχεία, γεγονότα. Αλλά η απορία μου έγκυται στο ότι πώς είναι δυνατόν μετά από αυτήν τη γνώση και την εμπειρία που πήραμε στη διαδρομή όλη αυτή, ανασκοπώντας το Κυπριακό, πώς καταλήξαμε να ακολουθούμε τη σημερινή επίσημη πολιτική της διζωνικής κοινοτικής ομοσπονδίας, όταν ξέρουμε ότι όλα αυτά που περιλαμβάνει αυτός ο όρος τα εμαγείρεψαν πολύ καλά, όπως τα είπετε κι εσείς, οι Αγγλοαμερικανοί, οι Τούρκοι κλπ. Πώς είναι δυνατό να ακολουθούμε αυτήν την πολιτική που εξυπηρετεί ακριβώς τα σχέδια των Τούρκων και κατ' επέκταση των συμμάχων τους? Χρειάζεται ακόμα μια διάλεξη να κάνουμε, αν θέλετε, για αυτό το θέμα. Ολοκληρώσετε. Και ένα δεύτερο σημείο για το δεύτερο ομιλητή. Είπατε ότι ευθύνεται η ΟΚΑΒΙΤΑ για την κατάντια των ενδοκυπριακών συνομιλιών. Ήμουνα αυτός που εκάλυπτε τότε τις συνομιλίες ΣΑΡΙΚ, μια στην τουρκοκυπριακή πλευρά και απεδώ, Παρασκευή απεδώ, Τετάρτη στην τουρκοκυπριακή κοινότητα. Και θυμάμαι τον Μακαρίτη τον Κληρίδη, ο οποίος εδήλωσε ότι εφθάσαμε πραγματικά. Στο τέλος έμειναν κάτι διευθετήσεις ό,τι αφορά, αν θυμάμαι καλά, τα θέματα της αστυνομίας και κάτι για την τοπική αυτοδιοίκηση. Και εξέφρασε την απόλυτη αισιοδοξία. Η μισή αλήθεια που είπετε είναι ότι ευθύνεται η ΟΚΑΒΙΤΑ. Ευθύνεται η ΟΚΑΒΙΤΑ, διότι πήρε ένα φορμή η Τουρκία, η οποία άλλα ελογάριαζε, και βρήκε την ευκαιρία να πατήσει πάνω στα γεγονότα τότε που δημιούργησε η ΟΚΑΒΙΤΑ για να πάρει την αρνητική θέση. Δηλαδή η Τουρκία εχρησιμοποίησε τις δικές μας κατάντιες, τα δικά μας φάλματα, όπως και το 1974 με το πραξικόπημα. Εγώ να αναφέρω στο ερώτημα που απευθύνεται σε μένα ότι ο στόχος της λύσης την οποία διαπραγματευόμαστε σήμερα δεν είναι κάτι που καθορίστηκε σήμερα. Είναι κάτι που καθορίστηκε
μετά τα γεγονότα του 1974, ναι, είστε απόλυτα ορθώς ότι βλέπαμε όλα αυτά τα πράγματα να έρχονταν, αλλά και εμείς μέσα από ενέργειες μας, δυστυχώς, δεν κάναμε στο βαθμό του δυνατού ότι μπορούσαμε να τα αποτρέψουμε. Το 1974 αλλάζουν εντελώς τα δεδομένα στην Κύπρο. Δυστυχώς. Δυστυχώς για όλους μας. Αν θέλετε να μιλήσουμε λίγο πιο ιστορικά, υπήρχαν δύο περιόδους στην ιστορία των διαπραγματεύσεων μετά το 1974, αν θέλαμε να αλλάξουμε τον επιδιωκόμενο στόχο. Η πρώτη ημερομηνία ήταν το 1983, 15 Νοεμβρίου το 1983, με την ανακήρυξη του ψευδοκράτους. Η Τουρκία προχωρούσε σε ένα σοβαρό τελεσμένο για το Κυπριακό, αλλά δεν αλλάξαμε τον στόχο της επίλυσης του Κυπριακού. Η δεύτερη φορά που μπορούσε να υπάρξει ένας τέτοιος προβληματισμός ήταν το 2004, μετά το 76% του όχι των Ελληνοκυπρίων στο σχέδιο Ανάν. Και πάλι δεν το επράξαμε, ούτε τη μία φορά ούτε την άλλη. Αν με ρωτάτε τη δική μου θέση, σωστά έπραξαν και ο Σπύρος Κυπριανού και ο Τάσος Παπαδόπουλος. Αλλά μπαίνουμε σε μια εντελώς άλλη συζήτηση που πολύ ευχαρίστως, μετά που να μιλήσει ο κ. Μαυρογιάννης, να την κάνουμε. Τόσον ο Γλαύκος Κληρίδης, όσον και ο Δεκλερής στα βιβλία τους διεκτραγωδούν τις τεράστιες δυσκολίες τις οποίες συνάντησα στις ενδοκυπριακές συνομιλίες εξαιτίας της δράσης της Ιωκαβίτα, των επιθέσεων της Ιωκαβίτα. Πράγματα στα οποία είχαν καταλήξει σε συμφωνία οι Τούρκοι εξαιτίας της δράσης αυτής της Ιωκαβίτα και των επιθέσεων και από τους Μητροπολίτες, ζήτησαν να τα επαναδιαπραγματευτούν προς όφελος περισσότερο δικών τους. Επομένως, οι συνομιλίες θα είχαν, σύμφωνα με τους δύο αυτούς συνομιλητές, θα είχαν προχωρήσει πολύ καλύτερα εάν δεν παρεμβάλλονταν όλα αυτά τα εμπόδια από την παράνομη δράση της Ιωκαβίτα και από την αντιβία η οποία εκδηλώθηκε εκ μέρους των υποστηριχτών της κυπριακής κυβέρνησης. Ο Δήμαρχος κύριος Καρεκλάς και μετά ο κύριος Σεκέρσαβας και ο κύριος Αγγελίδης. Αν δεν κάνω λάθος, κύριε Χριστοδουλίδη, σε κάποιο χρονικό σημείο έγινε επίσκεψη του τότε Υπουργού Άμυνας της Ελλάδος, Πέτρου Γαρουχαλιά, στην Κύπρο. Και όπως εφημολογείται, θα ανακήρυξε την Ένωση. Αν μπορείτε να μας πείτε λίγο περισσότερα για το παρασκήνιο αυτού του θέματος. Όντως, ευρέθηκε στην Κύπρο, αυτός ήταν ο στόχος, αλλά μετά από τη συζήτηση που είχε με τον Μακάριο, ενημέρωσε την Αθήνα ότι δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε σε μια τέτοια ενέργεια. Και είναι γι' αυτόν τον λόγο που ο Παπανδρέου έμεσα λέει στους Αμερικανούς ότι εμείς θέλουμε, αλλά δεν έχουμε τη δυνατότητα να το επιβάλλουμε στην Κύπρο. Όντως, ήρθε στην Κύπρο, είχε συζητήσεις και μετά από τη συζήτηση με τον Μακάριο, ενημέρωσε τον Γιώργο Παπανδρέου ότι κάτι τέτοιο δεν μπορούσε να γίνει. Ο κ. Σεκέσεβας, παρακαλώ. Συνεχίζοντας μετά από το πρώτο ερώτημα και με την τέτοια απάντηση που δώσετε, κύριε εκπρόσωπε, ότι υπήρξαν δύο ευκαιρίες για να αναθεωρήσουμε τη θέση μας στο Κυπριακό, το 1983. Όχι ευκαιρίες να αναθεωρήσουμε, στιγμές εξελίξεις που μπορούσαν να προβληματίσουν. Βάξτε. Και το 2004, μετά το δημοψήφισμα, και μονολογώντας είπετε, εσείς συμφωνάτε που δεν το έκαναμε. Που δεν αξιοποιήσαμε εκείνες τις στιγμές. Δεν είναι αξιοποίηση, να μην θεωρηθεί ότι... Ναι, εγώ λέω, αφού ξέραμε μέσα από την διαδρομή, όπως την αναλύσετε, ότι περπατούσαμε πάνω στις τουρκικές απαιτήσεις. Δίδονται οι ευκαιρίες, δεν επάρθησαν οι αποφάσεις που έπρεπε να πάρθουν. Τις ιστορικές εκείνες στιγμές. Μάλιστα. Το 2004 είχαμε και τη Λαϊκή Βούληση ενώπιον μας που απέρριπτε τη διαδρομή η οποία είχε καταλήξει σε ένα σχέδιο Ανάν. Και λέμε ότι και συνεχίζουμε και σήμερα στον ίδιο ρυθμό.
το οποίο επιβεβαιώνει και τη, λόγω της θέσεως σας και των κυβέρνησης που εκπροσωπείτε, ότι εξακολουθεί να επιμένει και αυτή και θεωρεί σωστό να συνεχίσουμε την πορεία πάνω στις τουρκικές γραμμές και επιδιώξεις. Δεν είπα κάτι τέτοιο, αυτό λέτε το εσείς. Αυτό προκύπτει, κατά εμένα, και εδώ πρέπει να μας δοθεί μια εξήγηση. Για να μην αλλάξουμε, έχει κάτι σοβαρό το οποίο έπρεπε να ξέρει ο Κυπριακός λαός και δεν το ξέρει, διότι εάν δεν παρουσιάζεται και να τεθεί ενώπιον του λαού μια σωστή και βαρετή δικαιολογία γιατί να συνεχίζουμε αυτήν την τυφλή πορεία και αυτήν τη σχηνοβασία, τότε εμείς λέμε ναι ότι σχηνοβατεί η ηγεσία και θα μας οδηγήσει στον κρεμό. Εκτός αν το δουν εξηγήσεις στο γιατί και εσείς δεν συμφωνείτε. Καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε κάτι, κύριε Σεκέσαβα, ότι εγώ είμαι εδώ όχι ως κυβερνητικός εκπρόσωπος. Γι' αυτό δεν μίλησα για το 55-67. Αν θέλετε να μιλήσουμε για τις διαπραγματεύσεις, σήμερα πολύ ευχαρίστως να το κάνω. Να το κάνει ο κύριος Μαυρογιάννης. Γιατί δεν το έκαναμε, σωστά δεν το έκαμε, ούτε ο Σπύρος Κυπριανού, ούτε ο Τάσος Παπαδόπουλος. Γιατί θα ήταν επίσημα η διχοτόμηση της Κύπρου. Τι έκαναμε, και δεν με ακούσατε ίσως στην αρχή, δεν θυμάστε, ξεκίνησα την εισήγησή μου λέγοντας ότι πάντα αυτά τα πράγματα συζητούνται. Πότε άλλαξαν να συζητούνται? Το 2004, όταν γίναμε κράτος μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτόν τον παράγοντα του κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι που αξιοποιούμε για να μπορούμε, για παράδειγμα, κύριε Σεκέσαβα, και ο Κερινιώτης και ο Παφίτης και ο Βαροσιώτης και οποιοδήποτε να πάει να ζήσει όπου θέλει στην Κύπρο. Αυτόν το δικαίωμα να πάει να ζήσει όπου θέλει στην Κύπρο, κύριε Σεκέσαβα, αν το δούμε προσεκτικά από τις συμφωνίες που έκανε Μακαρίου Ντεχτάς, Κυπριανού Ντεχτάς, τη συμφωνία της 8ης Ιουλίου του 2006, δεν προβλέπεται ξεκάθαρα αυτή η δυνατότητα. Είναι μετά το 2004 και την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικότερα όμως σήμερα, κύριε Σεκέσαβα, που ακούνται φωνές στην Τουρκία και στους Τουρκοκύπριους για αλλαγή, για σχέδιο Β, για σχέδιο Γ, από τη στιγμή που φεύγεις από το συμφωνημένο στόχο, νομιμοποιείται και η άλλη πλευρά να βάλει οποιαδήποτε λύση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Σε σίγουρα η λύση που θα βάλει δεν θα είναι προς την κατεύθυνση που θέλουμε. Θα σημαίνει ολοκληρωτική διχοτόμηση. Τι έκαναμε όμως, και να τα αναφέρει ο κ. Μαυρογιάννης, μπορώ εύκολα να τα αναφέρω, αλλά επαναλαμβάνω, δεν είστε εδώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Γι' αυτό το θέμα μου σταματά στο 67. Είναι να διευβολήσουμε τη μορφή λύσης του Κυπριακού μέσα από τα στοιχεία που προκύπτουν από την ιδιότητά μας ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας έδωσα σας ένα παράδειγμα. Βάσει το συμφωνία, δέστε τη συμφωνία Μακαρίου Ντεχτάς του 1977 και δέστε το σημείο 3, τι λέει πολύ συγκεκριμένα. Ερμηνεύεται εύκολα ότι θα υπάρχουν δύο περιοχές με πλειοψηφία πληθυσμού από την κάθε κοινότητα. Αυτό το πράγμα ανατράπηκε μέσα από τις συνομιλίες λόγω της ιδιότητάς μας, λόγω του ότι έχουμε βάλει το ευρωπαϊκό στοιχείο στις διαπραγματεύσεις για επίλυση του Κυπριακού. Αλλά ξέρετε τι ήταν, βλέπαμε όλα αυτά μέχρι την περίοδο που εγώ παρουσιάζω το 1967, βλέπαμε που έπαιρναν οι Τούρκοι την κατάσταση και με δική μας ευθύνη φτάσαμε σε μια κατάσταση πραγμάτων που δημιουργηθήκαν δεδομένα τα οποία απέτρεπαν, τους απέτρεπαν μέχρι τότε να προωθήσουν τα σχέδιά τους, που ήταν που δεν υπήρχε γεωγραφικό υπόβαθρο στην Κύπρο. Ο κύριος Αγγελίδης, παρακαλώ. Ας μην γίνεται διαλογική συζήτηση. Ο κύριος Αγγελίδης. Είμαστε όμως το 2017. Ναι, αλλά δεν είμαι εδώ για το 2017. Θα είναι ο κύριος Μαυρογιάννης για το 2017. Νομίζω ότι έχετε βιαστεί λίγο στο να μου απαντήσετε. Πρέπει να ακούσετε. Όχι, όχι, όχι. Το 2017. Και απευθύνω και προς τους δύο ομιλητές που είχαν μια εξαίρετη παρουσίαση. Μας διδάσκει τίποτε όλα αυτά τα οποία μας έχετε πει? Η Κερίνια μπορεί να ελπίζει όταν δεν υπάρχει ενωμένων ελληνική πλευρά? Αυτή είναι η συγκεκριμένη μου ερώτηση και δεν αφορά, νομίζω, ούτε την ιδιότητα σας, κύριε εκπρόσωπε, αλλά σας μιλά η ιστορία και η μόρφωση στην οποία έχετε εσείς στο επίπεδο του ακαδημαϊκού. Γι' αυτό είναι συγκεκριμένο το ερώτημα. Τι μπορεί να ελπίζει χωρίς να είναι ενωμένη η δική μας η πλευρά, η Κερίνια, και κατ' επέκταση ολόκληρη η Κύπρος, με οποιοδήποτε σχέδιο είναι δυνατόν να καταλήξουμε σε συμφωνία?
Καταρχήν, η δική μου ανάλυση αποδεικνύει, και νομίζω εσείς το γνωρίζετε καλύτερα από μένα, ότι δεν υπήρξε ποτέ ενιαία γραμμή. Δεν υπήρξε ενιαίος στόχος. Εξεκινήσαμε λέγοντας Ένωση, συζητούσαμε αυτό κυβέρνηση, επιστρέψαμε στην Ένωση, επίαμε σε ανεξαρτησία, συζητούσαμε όμως, είχαμε πίσω στο μυαλό μας την Ένωση, δηλαδή δεν υπήρχε ξεκάθαρος στόχος. Πρώτο. Δεύτερο, έδωσα παραδείγματα, προσπάθησα να ήταν με όσον το πιο διπλωματικόν τρόπο, πρώτη προσφυγή στα Ηνωμένα Έθνη. Δεν συμφωνούσαμε. Ο Μακάριος τότε, είμαι σίγουρος ότι το γνωρίζετε, συζητούσε με άλλες χώρες να υποβάλουν την προσφυγή της Κύπρου. Η Κύπρος δεν μπορούσε να υποβάλει προσφυγή γιατί δεν ήταν ανεξάρτητο κράτος. Η Ελλάδα δεν το έκανε γιατί εξαρτώταν από τους Βρετανούς και τους Αμερικανούς. Ο Μακάριος συζητούσε με τη Συρία, με τη Τσεχοσλοβακία, με την Πολωνία. Υπήρχαν συζητήσεις να πάμε σε άλλον κράτος. Ακολούθως, τριμερής διάσκεψη. Ο Μακάριος έλεγε όχι. Η Ελλάδα αποφάσισε να πάει. Διαχρονικά δεν υπήρξαν. Η πρώτη φορά, δυστυχώς, δεν είναι ευχάριστο να το λες, αλλά αν δείτε τις συζητήσεις της ελληνικής κυβέρνησης κατά τη διάρκεια του σχεδίου Άτσεσον με τους Αμερικανούς, δεν ήταν καλύτερες σε σχέση με την Κύπρο. Δεν υπήρξε δυστυχώς ούτε ενιαία γραμμή, ούτε ενιαίος στόχος. Είναι μια αρνητική εξέλιξη. Πρέπει να το παραδεχτούμε και είναι ξεκάθαρο ότι προκύπτει μέσα από τα δεδομένα. Κύριε Ρεμπρού. Ο κύριος Μαμίδης. Και θέλω να το διευκρινίσετε αυτό. Τελικός στόχος τελικά της Τουρκίας είναι η διχοτόμηση. Αυτός είναι ο στόχος της. Διότι αν δεν είναι αυτός ο στόχος, κάτι πρέπει να αλλάξει στον ελληνοκυπριακό τομέα. Κάπου πρέπει να ξυπνήσετε αυτόν τον τόπο. Αν είναι αυτός, δηλαδή αυτός είναι η τελική λύση στα χειρότερα, τότε κάτι αλλάζει. Είναι όντως αυτό. Μέσα από την παρουσίαση που έκανα ξεκάθαρα και είπα, που αφορά την περίοδο 1955-1967, αυτός ήταν ο στόχος της Τουρκίας. Δεν μπορούσε όμως να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Στην Κύπρο δεν υπήρχαν τα δεδομένα για να προωθηθεί αυτός ο στόχος. Αν θέλετε να μιλήσω για το σήμερα, ενδεχομένως κάποιον να είναι αυτός ο στόχος ακόμη. Αλλά αυτό δεν αρκεί από μόνο του για να επιτευχθεί. Χρειάζεται και η δική μας. Πώς θα κινηθούμε εμείς. Ο στόχος της Τουρκίας. Δεν μπορώ να γνωρίζω εγώ ποιος είναι ο τελικός στόχος της Τουρκίας. Ναι, εσείς μπορείτε να πείτε με τα βεβαιότητας και να το στηρίξετε ποιος είναι ο τελικός στόχος της Τουρκίας. Εγώ δεν έχω αυτή τη δυνατότητα. Από τη στιγμή που μιλώ δημόσια πρέπει να λέω ακριβώς το τι πιστεύω. Παρακαλώ. Κύριε Χριστοδουλίδη, παρόλο που είπετε ότι δεν είσαστε ως κυβερνητικός εκπρόσωπος, εγώ να ρωτήσω ως κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ό,τι θέλετε. Διότι εδώ κάνουμε διάλογο ανοιχτό και νομίζω πρέπει να λέγονται όλα. Δράτω μια ευκαιρία σε αυτό που είπε ο κύριος Λαμπρού για τη δράση της Ιωκαβίτα. Περισσότερο από εδώ ζήσαμε αυτά τα γεγονότα. Εμένα με ξενίζει κάτι το οποίο θα τολμήσω να σας το θέσω. Δεν μπορεί στις 20 του Ιουλίου, στις 15 του Ιουλίου, κύριε κυβερνητικό εκπρόσωπε, να καταδικάζουμε μόνο τη Χούντα των Αθηνών. Και ως κυβέρνηση και ως πρόεδρος της Δημοκρατίας, αν θέλετε, να σιωπούμε για η δράση της Ιωκαβίτ. Φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, ένεκα αυτή τη εγκληματική ενέργεια, τη προδοτική κτλ. Και θέλω να το σχολιάσετε με όλον τον σεβασμό και όλη την αγάπη. Ευχαριστώ. Το όνομά σας. Αλέξης Χαραλάμπους. Κύριε Χαραλάμπους, θεωρώ. Λίγο ενοχλητική εισαγωγή είναι το ερώτημά σας, γιατί μέσα από την παρέμβασή μου εγώ δεν σχολιάσα την Ιωκαβίτα. Δεν με αφορούσε να σχολιάσω την Ιωκαβίτα, γιατί μίλησα μέχρι το 1967. Ένα λεπτό να ολοκληρώσω. Θεωρείτε ότι ένα άτομο που γεννήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου του 1973 έχει οποιοδήποτε σχέση ή ρόλο με την Ιωκαβίτα? Θεωρείτε ότι υπάρχει κυπριακή κυβέρνηση που μπορεί να μην καταδικάζει την Ιωκαβίτα και τα εγκλήματα που έκανε στην Κύπρο? Μπορώ εγώ, δηλαδή, ειλικρινά, επειδή μιλάμε ειλικρινά και ξεκινήσατε εσείς αυτό να λέτε, θέλετε να μιλήσω ειλικρινά, δεν νομίζω με οτιδήποτε που να είπα να μπορεί να θεωρηθεί από τον οποιοδήποτε και για έναν άνθρωπο ειδικά, εν καλά να ψάξουμε να δούμε και την ιστορία και την... Παρεξηγήσετε το ερώτημα που ήταν για τις 10 πρώτα, ας πούμε,
Φυσικά είναι καταδικαστέα. Εγώ είπα. Φυσικά καταδικάζεται ο ρόλος της ΟΚΑΒΙΔΑ και κανείς στην Κύπρο. Άμα μου λέτε ότι αν καταδικάζουμε την ΟΚΑΒΙΔΑ, σημαίνει ότι υπάρχει κάποια. Εγώ είπα, απαντώντας τον κύριο Σεκέρ Σαββά, ότι οι Τούρκοι είχαν ξεκάθαρους στόχους. Πρέπει και εμείς να δούμε τι κάμαμε για να τους βοηθήσουμε να υλοποιήσουν τους στόχους. Και ανάμεσα στις ενέργειες που έγιναν ήταν και οι ενέργειες που έγιναν από την ΟΚΑΒΙΔΑ, που δεν μπορώ να σκεφτώ τον οποιοδήποτε στην Κύπρο να υποστηρίζει ή να μην καταδικάζεται στις συγκεκριμένες ενέργειες. Η κυρία Κατσιλίκη μετά ο κύριος Μαθαίου. Κύριε Χριστοδουλίδη, εστιαζούμε πάνω σας σήμερα, δυστυχώς ή ευτυχώς. Πολύ ευχαρίστως. Θεωρώ ότι ο ρόλος σας ως κυβερνητικού εκπροσώπου δεν μπορεί να διαχωριστεί. Εξάλλου, συμμετέχετε σε ένα συμπόσιο που ο τίτλος του είναι «Κερίνια στις συνομιλίες για τη λύση του Κυπριακού». Και ο κόσμος πιστεύω πως σήμερα περιμένει να ακούσει από εσάς, από τα επίσημα χείλη τα κυβερνητικά, της οποιασδήποτε κυβέρνησης, εν πάση περιπτώσει, όχι της σημερινής, αν η Κερίνια ή οι Κερινιώτες πρέπει να θεωρούν τους εαυτούς τους πολίτες δεύτερης κατηγορίας και πολίτες δεύτερης κατηγορίας και σε σχέση με τους Ευρωπαίους πολίτες την ώρα που γίνονται οι συνομιλίες για το Κυπριακό. Υπάρχει διάχυτη εντύπωση, που μα κάνει να είναι εντύπωση και να μας το διαψεύσετε σήμερα, ότι οι Κερινιώτες δεν μπορούν να ελπίζουν στον ίδιο βαθμό, είτε με τους Μορφίτες, είτε με τους Αμοχωστιανούς, ή με τους Τουρκοκύπριους που θα επιστρέψουν μακάρι στις δικές τους στις περιοχές. Τούτον το απλοϊκό ερώτημα θέλουμε να απαντηθεί σήμερα. Οι Κερινιώτες, και εύχομαι να εκφράζω την πλειοψηφία, θέλουν πολύ απλά να πούν ότι τα δικαιώματα τα δικά τους είναι ισότιμα με τα δικαιώματα εκάστου πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας και ότι την ώρα που συζητούμε στις διαπραγματεύσεις, τον Κερινιώτη δεν τον έχουμε στο περιθώριο, αλλά μπροστά στις επιδιώξεις μας. Τούτον το απλό ερώτημα θέλουμε να απαντηθεί. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι είναι από τις πρώτες φορές της τραπέζης των διαπραγματεύσεων, στην ιστορία των διαπραγματεύσεων του Κυπριακού από το 1976, που υπάρχει προοπτική, ναι, και δεν μπορεί να γίνει μια αποδεκτή λύση, που να υπάρχει ο περιορισμός στον οποιοδήποτε, είτε Ελληνοκύπριο είτε Τουρκοκύπριο, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο και στον Κερινιώτη να μπορεί να πάει να ζήσει στην περιοχή που γεννήθηκε, να διεκδικήσει το σπίτι του και την περιουσία του. Και επαναλαμβάνω, αυτό είναι κατέστην εφικτών, όχι από τη βάση της λύσης που συμφωνήθηκε, αλλά μετά την ένταξη μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία να αξιοποιούμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Δεν ξέρω τι έλεγαν προηγουμένως, δεν μπορώ να γνωρίζω τι σας έλεγαν προηγουμένως, ή τι μας έλεγαν ή τι άκουα εγώ όταν ήμουν μικρός σε σχέση με τη λύση του Κυπριακού, αλλά για αυτήν τη φάση που γνωρίζω, ναι, μπορώ να σας πω ότι το δικαίωμα του Κερινιώτη να επιστρέψει είναι το ίδιο με το δικαίωμα και του Βαροσιώτη και του Μορφίδη και οποιοδήποτε σε ολόκληρη την Κύπρο. Αυτός είναι ο στόχος. Κύριε Μαθίου. Ορίστε. Αν επιλέξει να πάει να ζήσει στην Κερίνια, αν επιλέξει να ζήσει στην Πάφο, για μας δεν υπάρχει διαχωρισμός, κύριε Σέκερ Σαββά. Δεν είπα έτσι πράγμα, κύριε Σέκερ Σαββά. Ακούσατε με να πω έτσι πράγμα. Άρα στοιχεία... Πριν το 2004, δεν θα είχες το δικαίωμα βάσει των διαπραγματεύσεων που γίνονταν, κύριε Σέκερ Σαββά, ακόμα και να ήθελες, είτε εσύ, είτε οποιοδήποτε, να μην το συγκεκριμενοποιούμε, να πάει να ζήσει όπου θέλει στην Κύπρο. Δεν υπήρχε αυτό. Αυτό επιτεύχθηκε, κύριε Σεκέρσαβα, μετά το 2004. Αφού το 2004 μετά το 2004. Γιατί εμείς συνεχίζουμε κάποιοι να επικαλούνται τις κατευθυντήρια γραμμές του Μακαρίου, διότι δεν ήταν συμφωνία, τις κατευθυντήρια γραμμές που αναφερθήκαν προηγουμένως. Όχι, αυτά που είναι η βάση διευβολίζει στα με το τι έγινε το 2004 που αφορά την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όσον αφορά συγκεκριμένες πτυχές, πώς γίνεται, πώς επιτυχάνεται αυτό, να σας το αναφέρει ο κύριος Μαυρογιάννης. Και διεκδικάτε στις συνομιλίες
την επιστροφή των Κερινιωτών στα σπίτια και στις περιουσίες του. Φυσικά διεκδικούμε την επιστροφή του κάθε ενός στην περιουσία του και το σπίτι του. Τότε πώς ο κύριος Κουτέρες μας λέει ότι το πρώτο λόγο έχει ο χρήστης και όχι ο... Δεν λέει ότι ο κύριος Κουτέρες, δεν λέει, δέστε προσεκτικά τις κατευθυντήριες γραμμές, δεν λέει ότι αποφασίζεται έτσι. Εμείς τι λέμε είναι στη βάση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που βάσει αυτών των αποφάσεων που πολλοί, δεν ξέρω απ' εδώ, αλλά πολλοί συμπατριώτες μας έχουν αποταθεί και ο... δεν μπορούσε να αποτρέψει οποιοδήποτε... Εντάξει, μπορεί να μας ενημερώσει ο κύριος Αγγελίδης αν μπορούσαμε να αποτρέψουμε ή όχι. Αλλά φυσικά αυτό είναι που διεκδικούμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Συγχωρείτε, αλλά από την κυρία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας ακούσαμε ότι συζητούμε για τους Κερινιώτες το θέμα των αποζημιώσεων. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν θεωρώ ότι θα σας είπε ότι διεκδικούμε για τους Κερινιώτες το θέμα. Διεκδικούμε για όλους να μπορούν να επιστρέψουν, να ζήσουν όπου θέλουν στην επικράτεια της Κύπρου, χωρίς κανέναν απολύτων περιορισμό. Είναι ένα από τα προβλήματα που έχουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Κυρίες και κύριοι, να μου επιτρέψετε, επειδή ο κύριος Μαθαίου, θα υπάρξει δευτερολογία, αν μας το επιτρέψει ο χρόνος. Που μάλλον δεν μας το επιτρέπει, από ό,τι θεωρώ. Το ερώτημα μου είναι προς τον κύριο Λάμπρου. Δεν ακούσαμε να μας πείτε πώς το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου συνέβαλε ή στα όσα επακολούθησαν σχετικά με το Κυπριακό. Ποια ήταν η ευθύνη της κυβέρνησης των στρατιωτικών. Ναι. Η κυβέρνηση των στρατιωτικών, συγκεκριμένα η κυβέρνηση που όρισε ο βασιλιάς Κωνσταντίνος με πρωθυπουργόν τον Κωνσταντίνο Κόλλια, ήταν δική του εκλογή του βασιλιά, ο Κωνσταντίνος Κόλλιας, και στην οποία μετήχαν, όπως είπαμε, ο Γεώργιος Παπαδόπουλος, ο πρωταγωνιστής του πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου, ο Γρηγόριος Παντιδάκης, ο Νικόλαος Μακαρέζος και ο Στυλιανός Πατακός. Αυτή η κυβέρνηση στην αρχή προωθούσε πολιτική της Ένωσης και έγινε και η συνάντηση στον Εύρο, η οποία υπήρξε ένα φιάσκο και απέτυχε. Λοιπόν, έγιναν τα γεγονότα του Νοεμβρίου του 1967 και η απόσυρση της ελληνικής μοιραρχίας από την Κύπρο. Η απόσυρση της ελληνικής μοιραρχίας έγινε με απόφαση της τότε ελληνικής κυβέρνησης, της Χούντας, ναι. Λοιπόν, και αφού απεσύρθηκε η ελληνική μοιραρχία και αποσύρθηκε κυρίως με συμβουλή του Παναγιώτη Πιπινέλη, τον οποίο η στρατιωτική κυβέρνηση όρισε υπουργών εξωτερικών και με πολλή πίεση και του βασιλιά του ίδιου του Κωνσταντίνου, αποσύρθηκε η μεραρχία και ο Πιπινέλης ανταλήφθηκε ότι δεν μπορούσε πια να προχωρήσει η πολιτική της Ένωσης και ενέκρινε την άποψη του Μακαρίου ότι έπρεπε να στραφούμε από το ευκταίον στο εφικτόν που ήταν η ανεξαρτησία. Λοιπόν, ο Παπαδόπουλος, με ειλικρίνεια μπορώ να σας πω, από ό,τι διαβάζω τουλάχιστον, ακολουθούσε την πολιτική της ανεξαρτησίας. Αντιδρούσα φυσικά στο περιβάλλον του ο Δημήτριος Ιωαννίδης και οι περί αυτών. Οπωσδήποτε, έγινε η συμφωνία να γίνουν διαπραγματεύσεις ενδοκυπριακές και οι διαπραγματεύσεις αυτές ενισχύθηκαν μέσα στο 1972 από τον Μιχαήλ Δεκλερή και τον Ορχάν Αλντιγαστή και είχαν θεαματικές πρόοδους. Εάν
δεν παρενέβαλλοντα τα εμπόδια της, που παρενέβαλε η ΕΟΚΑΒΙΤΑ, ο Δεκλερής και ο Κληρίδης λένε ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές θα έφταναν στο αίσιο τέλος τους και μάλιστα ο Δεκλερής λέει ότι παραμονές πραξικοπήματος επλησιάσαμε στο αίσιο τέλος των διαπραγματεύσεων. Λοιπόν, και καταστράφηκαν όλα αυτά από το πραξικόπημα. Πολύ σύντομα, κύριε Μαθαίου, γιατί έχουμε ξεπεράσει τον χρόνο μας. Όταν η Χούντα ανέλαβε την εξουσία, οργάνωσα μία εκδρομή εφέδρων αξιωματικών στην Ελλάδα. Είμαστε 120 έφεδροι αξιωματικοί. Όταν μας επήραν εκεί, τα ανώτατα στελέχη και ο Κόλλιας μας είπαν, παιδιά, ήρθετε εδώ να πάτε κάτω και να σκοτώσετε τον Μακάριο και τον Γιορκάτσο. Η ΕΟΚΑΒΙΤΑ ήταν το δημιούργημα της Χούντας και ήταν καθοδηγούμενη ασφαλώς. Και ξέρετε πολύ καλά τα γεγονότα της Κοφίνου. Ο Γρίβας έκαμε την επιχείρηση. Αυτοί όμως χρησιμοποίησαν την Κοφίνου για να αποσύρουν την Μεραρχία. Λοιπόν, αυτά είναι τα γεγονότα και το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου έγινε για να θυσιαστεί η Κύπρος και να έρθει η Τουρκία στην Κύπρο. Ευχαριστώ. Θα επιτρέψω, παρακαλώ. Πρέπει να θυμάστε και πρέπει να το χρησιμοποιήσετε και δεν απευθύνομαι μόνο προς εσάς, γενικά λέω για τους Κυπρίους, ότι η υπόθεση Δημόπουλος ακολούθησε την υπόθεση της αμοχώς του, του γυναίκας του δικαστού. Ξέρετε. Ναι. Στην οποία εκεί υπήρξαν πάλι τα λάθη τα δικά μας, που δεν εφεσιβλήθηκε η ενδιάμεση απόφαση σε σχέση προς την Επιτροπή των κατεχόμενων. Άρα η Δημόπουλος θα πρέπει να την θεωρεί κανένας όχι σαν το τελικό των αποφάσεων του ΕΔΑΘ, που λέει περισσότερο να υπάρχει η τέταρτη διακρατική, όπου εκεί ο αριθμός των δικαστών ήταν πολύ περισσότερο από τη Δημόπουλος και βεβαίως της Τίνας Λουιζίδου. Άρα, αυτά τα περί συναισθηματικού δεσμού που αναφέρονται μέσα από τη Δημόπουλος πρέπει να αντισταθεί ενωμένα, ελπίζω, αυτό που λέγεται Κυπριακή Δημοκρατία και Κυπριακός Λαός. Θα επιτρέψουμε ακόμα μια ερώτηση από την κυρία Στουπάδος που έχει ώρα που... Παρακαλώ. Ναι. Από την πρώτη παρουσίαση φάνηκε ξεκάθαρα ότι τα νήματα κινούνταν από δύο μεγάλες δυνάμεις. Καταρχήν το Ηνωμένο Βασίλειο και μετά σε μεγαλύτερο βαθμό τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό εξακολουθούσε να υπάρχει, όπως μας είπε ο κύριος Χριστοδουλίδης, μέχρι το 1967. Στη δεύτερη παρουσίαση, όμως, κάπου χάνονται πλέον αυτοί οι πρωταγωνιστές, κύριε Λάμπρου, και η ερώτηση μου είναι σε εσάς. Δηλαδή, ποιος ήταν ο ρόλος. Ακούαμε εμείς που ζήσαμε το 1974 για το Kissinger κλπ. Πίσω από τη Χούνταν, πίσω δεν υπήρχαν κάποιοι άλλοι που κινούσαν τα νήματα. Την ΕΟΚΑΒΙΤΑ, ποιος τη χρηματοδοτούσε, δεν μας είπετε. Ευχαριστώ. Ναι, για την ΕΟΚΑΒΙΤΑ... Ναι. Τι... Παρακαλώ. Παρακαλώ, κύριε Μαθίου. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, την ΕΟΚΑΒΙΤΑ ασφαλώς την χρηματοδοτούσαν άνθρωποι από την Χούντα φυσικά.
Ο Παπαδόπουλος δεν φαίνεται ότι ήταν ευνοϊκός προς την ΕΟΚΑΒΙΤΑ, αλλά ήταν ο Ιωαννίδης και άλλοι αξιωματικοί εκεί μέσα. Ήταν ο Ποταμιάνος ο πλειοκτήτης. Τώρα, για τις άλλες δυνάμεις, Αμερική, Βρετανία κτλ. Από ό,τι λένε οι βασικοί μάρτυρες, Δεκλερής και Κληρίδης, η Αμερική ήταν υποστηρικτική προς τις ενδοκυπριακές συνομιλίες. Ήθελαν οπωσδήποτε να επιτύχουν. Και η Βρετανία το ίδιο, ήταν υποστηρικτική. Και η κυβέρνηση της Ελλάδας επισήμως ήταν υποστηρικτική. Ιδιαίτερα ενώ ήταν ο Παναγιώτης Πιπινέλης Υπουργός των Εξωτερικών, ήταν υποστηρικτική. Ακόμη μας λέει ο Δεκλερής ότι και η τουρκική κυβέρνηση ήταν υποστηρικτική. Τώρα, όσον αφορά το Kissinger, ο Kissinger είναι αλήθεια ότι είχε διαφορετική πολιτική από ό,τι είχαν οι προηγούμενοι υπουργοί εξωτερικών και οι προηγούμενες κυβερνήσεις της Αμερικής. Αλλά φτάνει να πω ότι οι Αμερικάνοι το 1972, όταν ο Γεώργιος Παπαδόπουλος επρόκειτο να κάνει πραξικόπημα για να ρίξει τον Μακάριο, οι Αμερικάνοι ήταν εκείνοι οι οποίοι επενέβησαν προς τον Παπαδόπουλο και τον εμπόδισαν να κάνει πραξικόπημα. Τώρα, ο Kissinger ήταν διαφορετικός, αλλά μπορώ να πω ότι ο Kissinger απλώς εδέχτηκε μια κατάσταση την οποία δρομολόγησε ο Δημήτριος Ιωαννίδης. Δεν τον εμπόδισε τον Δημήτριο Ιωαννίδη να προχωρήσει στο πραξικόπημα. Αλλά την πρωτοβουλία για το να ρίξει τον Μακάριο ο Ιωαννίδης, την επήραν ο ίδιος ο Ιωαννίδης. Απλώς ο Kissinger δεν τον εμπόδισε και φυσικά οι ευθύνες του Kissinger είναι τεράστιες, μετά το πραξικόπημα ιδιαίτερα, που εμπόδισαν ενέργειες που μπορούσαν να αποτρέψουν την εισβολή. Αγαπητοί φίλοι, έχουμε ξεπεράσει τον χρόνο, όμως έχω δεχθεί από δύο άτομα που επιθυμούν να κάνουν ερωτήσεις, ο κύριος Λαφαζάνης και ο κύριος Λεπτός, και έχω αποσχεθεί και μια δευτερολογία στον κύριο Σεκέρσαμα, αν οι ομιλητές δεν έχουν αντίρρηση, να πάρουμε και αυτές τις ερωτήσεις. Κύριε Φαζάνη, σύντομα παρακαλώ. Το παρελθόν της κρίσης και της καταστροφής λίγο πολύ είναι γνωστό σε όλους μας. Τώρα η Κερίνια βρίσκεται κάτω από τουρκοκρατία. Η Κερίνια δεν αναφέρεται στις συνομιλίες και στα διάφορα που τεχταίνονται. Ο Κερινιώτης δεν έχει καταλάβει πλέον ότι διακυβεύεται η μοίρα του. Εμείς ήρθαμε από ένα σωρό μίλια μακριά εδώ πέρα για να ακούσουμε ένα λόγο καλό για την επαρχία της Κερίνιας και όχι μόνο. Και μπορεί να μου πείτε ότι είμαι εκτός θέματος. Ναι, αλλά εκείνο το οποίο πιστεύω ότι προέχει είναι αυτό που περιμένει ο Κερινιώτης να ακούσει σήμερα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την Κερίνια, την πόλη και την επαρχία του. Ευχαριστώ πολύ. Να ακούσουμε και τον κύριο Λεπτό, παρακαλώ, και τον κύριο Σεκέσαμα, οι ομιλητές θα απαντήσουν συνοπτικά και στους τρεις. Το Ρωταριανό Όμιλο Κερίνιας παρευρέθη ο Δεκλερής τότε, ο συνομιλητής, και τον ρώτησα αν έλαβε στην Τουρκία
τότε ο Ετζεβίτ και ανέφερε για πρώτη φορά τη λέξη νομοσπονδία. Και εγώ ήμουν και νεαρός τότε, χάρος και δοσχάσος, του λέω, κύριε Δεκλερή, αυτά που μας είπατε, θα ξέρετε περίπου, ότι είμαστε κοντά στη γη. Πώς μετράτε η δήλωση του Ετζεβίτ για ομοσπονδία? Και μου είπαν, αυτό δεν έχει σημασία, αν είναι άσχετο. Και έμεινε εκεί. Δηλαδή, πιστεύω ότι από τότε η Τουρκία άρχισε να αλλάζει γραμμή και δεν ξέρω εάν τελικό θα προέκυψε λύση με τις συνομιλίες του Μακαρίτη Κυρίδη και του Δεκάρου. Αυτό για την ιστορία. Ήθελα όμως να υποβάλω μια ερώτηση βασικά. Γιατί η Τουρκία δεν προχωρεί ή δεν προχώρησε να κάνει τη διχοτόμηση, να την εφαρμόσει πιο ουσιαστικά, πιο ό,τι εμποδίζει? Η δική μου εξήγηση είναι ότι δεν είναι ο σκοπός της. Αποφεύγει την δεύτερη διχοτόμηση. Θέλει να καταλάβει σίγουρα όλη την Κύπρο. Και αυτό είναι φυσικό και αναμενόμενο. Απορώ πως υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι δεν είναι αυτός ο σκοπός της. Όπως και ο σκοπός της Ελλάδας είναι να ενωθεί μερική πάρει όλη την Κύπρο. Όπως και ο σκοπός ο δικός μας είναι να φύγουν όλοι και να μας αφήσουν ελεύθερους. Θα αποφασίσουμε τι θέλουμε να κάνουμε. Και η Τουρκία που είναι απέναντι μας, ένα μεγάλο κράτος με πολλές δυνάμεις, ο στόχος της, ο σκοπός της είναι να πάρει και την Κύπρο. Δεν μπορεί να το κάνει. Γιατί δεν το έκανε? Αν μπορούσε να το κάνει, γιατί δεν έκανε τη διχοτόμηση σήμερα? Έδωσε από την εξήγηση μου, παρακαλώ αν έχετε κάποιες απόψεις. Και ο κύριος Σεκές, θα σας παρακαλώ την δευτερολογία του. Στην Κερίνια. Γιατί συζητούνται κριτήρια, κατηγοριοποιήσεις περιουσιών, αναλογίες και δεν γίνεται λόγος απλά και συζητείται περιουσιακό και δεν γίνεται λόγος απλά για επιστροφή των προσφύγων και στις διαπραγματεύσεις αυτό να είναι το καθαρό αίτημα που επιστροφή των προσφύγων σημαίνει σχέδια και πρόγραμμα εκένωσης των κατεχομένων χωριών μας για να συνεπάγεται τη δική μας επιστροφή. Αυτό είναι το ερώτημα. Και εμείς δεν δεχόμαστε να μας λένε ότι θα μας κατοχυρωθούν τα ανθρώπινα μας δικαιώματα. Η κατοχύρωση υπάρχει. Τα δικαιώματα μας είναι γραμμένα στους πίνακες των Ηνωμένων Εθνών, στους καταστατικούς χάρτες. Εμάς έχουν παραβιαστεί και εμείς περιμένουμε αποκατάσταση. Είπε και η κοπέλα εδώ το απλό πράγμα. Ο κόσμος περιμένει να πάει σπίτι του. Εμείς δεν ακούσαμε πρόσφυγα που λέει, εγώ θέλω να πάω σπίτι μου. Αν έχει κάποιον που είπε, κάτω από συνθήκες οποιασδήποτε ακόμα, να τον ακούσουμε, αλλά ούτε εκείνος δεν το είπε. Γι' αυτό πρέπει να πάψουμε να παίζουμε γύρω του μπάκαρη και να πούμε ξεκάθαρα στον κόσμο. Ειδικά τώρα που έχει και εκλογές, πρέπει να ξεκαθαρίσει. Η ψήφος να ζητηθεί για τους πρόσφυγες τούτων είναι. Κύριοι, αγωνιζόμαστε να πιάσετε το κοτσάνι σας και να πάτε σε μια ελεύθερη Κερίνια να δουλέψετε τις περιουσίες σας και να ζήσετε εκεί με τις οικογένειες σας. Ή να πει η άλλη θέση, επιάμαστε, οι νόμιμοι κάτοικοι είναι μόνο για τη Μόρφου να επιστρέψουν και για το Βαρόσι και στις Κερίνια και τους υπόλοιπους. Ό,τι βγάλετε ύστερα στο παζάρι μιας επιτροπής, από μόνοι σας ατομικά. Γιατί έτσι, διότι έτσι είναι κάτω. Αν είναι διαφορετικά, να μας δώσετε τα χαρτιά να τα δούμε ότι είναι διαφορετικά και να σιωπήσουμε. Ναι, κύριε Εκπρόσωπε. Έχω δει πολλές φορές τον κύριο Σεκέρσαβα, τον γνωρίζω καλά. Λυπούμε που μέσα από την παρέμβαση του θεωρεί ο κύριος Σεκέρσαβας ότι μόνο αυτός ενδιαφέρεται για τα δίκαια της Κερίνιας και εμάς η δουλειά μας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Λαθασμένη εντύπωσή σας, κύριε Σεκέρσαβα, αποδεικνύεται και από τα γεγονότα. Όπως σας είπα προηγουμένως, είναι η πρώτη φορά που προκύπτει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, είτε είσαι από την Κερίνια, είτε είσαι από οπουδήποτε στην Κύπρο, να μπορείς
να πας να ζήσεις όπου θέλεις. Ποτέ προηγουμένως δεν προέκυπτε κάτι τέτοιο μέσα από τις διαπραγματεύσεις στο Κυπριακό. Πρώτη φορά, κύριε Σεκέρσαβα, αναγνωρίστηκε το ατομικό δικαίωμα στην περιουσία. Εν υπήρχε προηγουμένως, κύριε Σεκέρσαβα. Να σας θυμίσω ότι... ότι για να και μου έχει διαδρομική συζήτηση, γιατί πρέπει λοιπόν, να κάνουμε διάλειμμα. Λοιπόν, να αναφέρω κάτι που είπε ο κύριος Λεπτός για το σχέδιο των διακοινωτικών συνομιλιών. Εγώ διαφωνώ λίγο με τον κύριο Λάμπρου. Θεωρώ ότι, ειδικά μέχρι το 1974, γιατί μετά το 1974 αλλάζουν εντελώς τα δεδομένα, η επιμονή των Τουρκοκυπρίων σε αυτονομία στα θέματα των Δήμων και της ασφάλειας, ειδικά όταν αστυνομία και Δήμος, ήταν για να γίνει, σιγά-σιγά έναν υπόβαθρο για να προωθηθούν οι στόχοι τους. Δυστυχώς, το υπόβαθρο αυτών το εκέρδισαν με το προδοτικό πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή που ακολούθησε. Δεν ήταν ο τελικός στόχος, θεωρώ, η δική μου εκτίμηση βλέποντας το τι είχε προηγηθεί, αλλά και το τι υπάρχει μετά το 1974, γι' αυτόν επέμεναν στους Δήμους και στην αστυνομία. Δεν ήταν τυχαία η αιμονή τους σε αυτά τα δύο θέματα. Ευχαριστώ. Ναι, στο θέμα της αστυνομίας είχαν υποχωρήσει τελικά. Δεν επέμεναν να έχουν δική τους αυτονομία. Αυτή ήταν η αρχική απέτηση τους, να έχουν δική τους αστυνομία σε περιοχές που είχαν πυκνούς τουρκοκυπριακούς πληθυσμούς. Αυτό όμως υπερπηδήθηκε, αλλά η δράση της ΕΟΚΑΒΙΤΑ έδινε αφορμή στον Τεχτάς και γενικά στην τουρκική πλευρά να λένε ότι είχαν δίκιο που ήθελαν να έχουν δική τους αστυνομία. Εφόσον η δική μας αστυνομία στις δικές μας περιοχές δεν μπορούσε να επιβάλλει την τάξη, δεν τις είχαν εμπιστοσύνη να την έχουν μια κεντρική αστυνομία στις δικές τους περιοχές. Έθελα δική τους αστυνομία. Αλλά δεν επέμεναν μέχρι τέλους σε αυτό το θέμα. Υποχώρησαν τελικά σε αυτό το θέμα, από ό,τι διαβάζω τουλάχιστον τι γράφει ο Δεκλερίδης και τι γράφει ο Κληρίδης. Στο θέμα των Δήμων επίσης, ο Δεκλερίδης λέει ότι παραμονές του πραξικοπήματος είχαν μαζί με τον αντιγαστή καταλήξει σε φόρμουλα που έγινε μια συμφωνία για το θέμα των Δήμων. Να σας υπενθυμίσω ότι το θέμα των Δήμων ήταν η αφορμή για να αρχίσει η διένεξη μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Ήταν η αφορμή το θέμα του Δήμου. Λοιπόν, ο Δεκλερίς μας λέει ότι είχα φτάσει σε συμφωνία σε αυτό το θέμα του Δήμου. Επομένως, οι ενδοκυπριακές συνομιλίες είχαν φέρει, έστω και με τεράστιες δυσκολίες, πολύ καλά αποτελέσματα και εάν δεν παρελευάνονταν τα προσκόμματα εκ μέρους της ΕΟΚΑΒΙΤΑ, τα θέματα θα είχαν λυθεί πριν να φτάσουμε στο πραξικόπημα του Ιωαννίδη, που ήταν μια δυσμενέστατη εξέλιξη, και πριν να φτάσουμε στην διακυβέρνηση του Ετσεβίτη στην Τουρκία, που ήταν και αυτή μια δυσμενέστατη εξέλιξη, διότι ο Ετσεβίτη πήγε να εκτρέψει τη συμφωνία και ζητούσαν ομοσπονδία αντί ενιαίων κράτος. Με άλλα λόγια, εάν δεν παρελαμβάνονταν όλα εκείνα τα εμπόδια, θα είχαν καταλήξει σε συμφωνία οι διαπραγματευτές πριν το πραξικόπημα του Ιωαννίδη και πριν από την άνοδο στην εξουσία του Ετσεβίτη στην Τουρκία. Αυτά τουλάχιστον υποστηρίζουν ο Δεκλερίς και ο Γλαύκος Κληρίδης. Λοιπόν, ευχαριστούμε για την πρώτη φάση. Θα ήθελα να καλέσω την εκ μέρους του Δημάρχου το Δημοτικό Σύμβουλο, κύριο Σχίζαν, όπως παραδώσει τις δύο αναμνηστικές πλακέτες στους ομιλητές μας. Δεν
και έλανε, όπως είπατε, δική τους αστυνομία. Θα έχουμε διάλειμμα ενός τετάρτου, θα μειώσουμε λίγο το διάλειμμα μας για να ξεκινήσουμε στις 12 ακριβώς με τις άλλες τρεις ζυγίσεις.